Να πούμε έτσι μερικά πράγματα. Δεν θα εξατομικεύσω τόσο και το μυοσκελετικό, που εγώ σαν φυσικοθεραπευτής θα πω βέβαια κάποια πράγματα όσον αφορά και αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έτσι στηρίζω και που βλέπω καθημερινά είναι κυρίως ένα μεγάλο ποσοστό με τα μυοσκελετικά προβλήματα. Και θα πούμε για τη φυσικοθεραπεία ότι είναι αυτή η οποία πραγματικά όσον αφορά το μυοσκελετικό και νευρομυϊκό πόνο συνδέεται άμεσα με την πρόσληψη των βιταμινών ικνοστοιχείων, την καλή διατροφή, την πέψη και τη θρέψη όλων των ιστών. Των μυοσκελετικών ιστών, του νευρικού ιστού, των νευρολογικών ιστών όλων. Τώρα θέλω να πω ότι όσον αφορά τα φυσικά μέσα, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Θα πούμε τώρα, συστηματικά θα μπούμε έτσι και για τα προϊόντα, να πούμε κάποιες πληροφορίες. Απλά θέλω να πω ότι όσον αφορά τη φυσική διατροφή, είναι αυτή η οποία ανανεώνει τα κύτταρα μέσα από μια χρόνια υποπνημική αφυδάτωση. Ουσιαστικά είναι αυτή η οποία προσλαμβάνει την κυταρική υποθρεψία. Η κυταρική υποθρεψία είναι η κακή διατροφή. Η κακή ποιότητα της διατροφής. Και σε πολλά webinar, ακόμη και συναντήσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια που έχουμε κάνει, έχουμε πει ότι πόσο τα προϊόντα της DXN περιεκτικά περιέχουν τόσα θρεπτικά συστατικά, ας πούμε, το γανόδερμα πάνω από 300, σπιρουλίνα πάνω από 150, που αναλογικά, αν το πάρεις στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να φας πάρα πολλά φρούτα ή πολλές σαλάτες για να υπερκαλύψεις τις ανάγκες του οργανισμού, αλλά μέσα από τη σπιρουλίνα ή το γανόδερμα ή το κόρδιψες μπορεί να πάρεις επί 2 ή επί 3 όσα ή επί 10 όσα χρειάζεται ο οργανισμός για να έχεις ένα καλό ανοσοποιητικό. Και η λέξη ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτή όσο τίποτα άλλο που ακούγεται όσο έτσι αυτή τη στιγμή επίκαιρη, θα έλεγα, το ανοσοποιητικό σύστημα με όλη αυτή την πανδημία που περνάμε, ότι οι 9 στους 10 μιλάνε για το ανοσοποιητικό σύστημα γιατροί και πόσο έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα προϊόντα να προασπίσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να έχουμε μια καλή πρόγνωση αλλά και μια καλή υγεία. Οι τοξίνες επίσης, το άγχος, είναι αυτά που παραμορφώνουν τη βιολογική μορφολογία των κυττάρων και των ιστών. Είναι πολύ σημαντικό. Διαταράσσουν το μηχανισμό της ομοιόστασης. Η ομοιόσταση είναι η ισορροπία στο σώμα, η ισορροπία στον οργανισμό, η ισορροπία μεταξύ των κυττάρων, η καλή θρέψη των κυττάρων και περαιτέρω η θρέψη των σπλαχνικών οργάνων, που αυτά ουσιαστικά είναι το εργοστάσιο έτσι, του οργανισμού, αλλά και αυτό το οποίο διοχετεύει την ενέργεια στο σώμα και προασπίζει την υγεία. Όσον αφορά το κυκλοφορικό σύστημα, το λεμφικό σύστημα και όλα αυτά. Έτσι αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορα μορφολογικά συμπτώματα, θα έλεγα, όπως αν η διατροφή και αν τα θρεπτικά συστατικά δεν είναι στο βαθμό που πρέπει, εμφανίζονται διάφορα συμπτώματα. Οι συμπτωματολογίες που εγώ αντιμετωπίζω είναι κάποιες μυϊκές βραχύνσεις, πονοκέφαλος, αυγενικά σύνδρομα, έτσι, πολύ συχνές μυϊκές κράμπες, θα έλεγα, είναι πράγματα τα οποία συναντούμε καθημερινά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι εντοπίζουν τον πόνο ή το μυοσκελετικό ή τον νευρομυϊκό πόνο σε εξωγενείς παράγοντες. Αλλά ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό που εγώ τους το υπενθυμίζω καθημερινά. Έχει να κάνει με το τι βάζουμε στο σώμα. Όλη αυτή την ποιότητα της τροφής που παίρνουμε, κατά πόσο το σώμα μπορεί βιοχημικά να αναπλάσει και να αναπαράγει, αλλά και να μεταβολήσει σωστά όλο αυτό, όλη αυτή την τροφή και να μεταδώσει στους ιστούς τα θρεπτικά συστατικά τελικά που αν υπάρχουν. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το ερώτημα, κατά πόσο κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που θα πρέπει να έχει.
Αν δεν γίνεται αυτό, έχουμε μια σειρά από συμπτωματολογία, όπως είπα προηγουμένως, όσον αφορά τους μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους. Μπορεί σε αυτού τον πόνο να είναι κάποιος πλαθνικός πόνος ή κάποιος πόνος που να μην τον έχουμε δώσει σημασία και να αναρωτιόμαστε από τι είναι. Και πολλές φορές, επειδή οι άνθρωποι έχουν την τάση να στρέφουν την έννοια τους σε εξωγενείς παράγοντες, αν ας πούμε κουβάλισαν κάτι βαρύ, αν έκαναν κάτι πέραν των δυνατοτήτων τους και της φυσικότητάς τους και της μυϊκής τους, και της μυϊκής τους ικανότητας, ας πούμε κάτι που να κουβάλισαν, να δούλεψαν, που να έκαναν κάτι έντονο, συνήθως σκέφτονται και απομνημονεύουν τέτοια πράγματα, ενώ ουσιαστικά δεν είναι ο μόνος παράγοντας αυτός. Το αν, ας πούμε, δούλεψες σκληρά στον κήπο, αν κουβάλισες πράγματα έπιπλα, ξύλα, αν έκανες κάποια έντονη χειρονακτική εργασία ή αν ήσουν σε ακινησία. Έχει να κάνει και με το πώς λειτουργεί ο οργανισμός μέσα από τα θρεπτικά συστατικά που του δίνεις, μέσα από την τροφή, μέσα από αυτό που παίρνεις καθημερινά. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν γενικότερα με το κυκλοφορικό, όλα περνάνε στο αίμα, έχουν να κάνουν με το pH του αίματος, με το πόσο καθαρό είναι και πόσο το αίμα αυτό μπορεί να μεταδώσει όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά από τους πιο κοντινούς μέχρι τους πιο μακρινούς ιστούς. Πολλές φορές έχουμε συμπτώματα, ας πούμε, μουδιάσματα. Έχουμε κάποια χαρακτηριστικά που ο νευρικός ιστός μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Έχει να κάνει με μηνύματα του νευρομυϊκού συστήματος που αυτά έχουν να κάνουν και με την επίρρεια του κυκλοφορικού, καθώς το αίμα δεν μεταφέρει σωστά όλες αυτές τις συναρμογές και τα μηνύματα μέσω των συνάψεων του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλά και του περιφερικού, με αποτέλεσμα να φεύγουν μειωμένα μηνύματα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί ο καθένας να λαμβάνει ή όχι. Το άγχος, η παχυσαρκία είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό το μυοσκελετικό σύστημα. Άρα όταν έχουμε έναν τέτοιον ασθενή απέναντί μας, πρέπει και εγώ το έμαθα τα τελευταία χρόνια και μέσα από την επαφή μου και με τη διατροφή αλλά και με την εταιρεία, με την DXN, το πόσο σημαντικό είναι να παίρνουμε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά και πόσο βοηθούν, ας πούμε, τον οργανισμό πραγματικά και πόσο μας βοηθούν στο να έχουμε καλό ύπνο, ένα καλό μυοσκελετικό, μια ενέργεια στην ημέρα που να έχουμε μια ζωντάνια, ας πούμε, πραγματικά και να μην είμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς ενέργεια, να μπορούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να διατηρούμε αυτά τα καλά επίπεδα της ενέργειας στο σώμα μας. Και έχει να κάνει άμεσα με όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να πάρουμε. Δυστυχώς όμως όλες αυτές οι συνθήκες, το περιβάλλον που ζούμε, η ταχύτητα, η δουλειά, το μολυσμένο περιβάλλον, ακόμη και τα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε από τη γη, τα οποία πλέον δεν έχουν να κάνουν με την δυναμική τους, με την μοριακή τους δυναμική όπως πριν 50 χρόνια, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά το σώμα και έχουν και αντίκτυπο μεγάλο, αρνητικό στο μυοσκελετικό σύστημα. Πολλές φορές οι γιατροί σπέβδουν να δώσουν φάρμακα σε αυτούς τους ασθενείς που παρουσιάζουν κάποια συμπτωματολογία, είτε πόνο είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ουσιαστικά τα φάρμακα μετά συμμετέχουν και μεγαλώνουν αυτό το φαύλο κύκλο της τοξικότητας στο σώμα, στον οργανισμό, της κολότητας στο αίμα, του χαμηλού όξινου περιβάλλοντος και ουσιαστικά να λείπει το οξυγόνο και να εμπλουτίζουμε, να ενισχύουμε αυτή την κατάσταση της αποοξυγόνωσης του οργανισμού όλο και περισσότερο, γιατί τα φάρμακα δεν είναι τίποτα άλλο από τοξίνη, ιδιαίτερα όταν δίνουμε φάρμακα τα οποία δεν είναι απαραίτητα σε πολλούς ασθενείς. Και με πολύ ευκολία τα τελευταία χρόνια πολλοί γιατροί δίνουν φάρμακα σε ανθρώπους που προφανώς θα έπρεπε να έχουν άλλη προσέγγιση, να έχουν άλλη φιλοσοφία όσον αφορά την προσέγγιση του ασθενούς και να τον οδηγήσουν σε πιο φυσικούς
τρόπους, μεθόδους αποκατάστασης, έτσι και θεραπείας, όπως είναι η φυσικοθεραπεία ή ας πούμε η σωστή διατροφή, η υγιεινή διατροφή, ορθομοριακή διατροφή μέσα και από τα προϊόντα της, της DXN, μέσα από αυτούς τους πραγματικά θησαυρούς της γης που έχει η DXN. Είπαμε βέβαια και για τις πιστοποιήσεις, τις μεγαλύτερες πιστοποιήσεις παγκοσμίως που έχει, που έχει η εταιρεία. Τώρα από εκεί και πέρα όλη αυτή η κυταρική υποθρεψία και η αφυδάτωση, η παχυσαρκία είναι παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά. Τα τελευταία 50 χρόνια κάτι που ανέφερα για τη γη σε σχέση με 50 χρόνια πριν, τα ιχνοστοιχεία και η βιοδυναμική των προϊόντων, των φυσικών προϊόντων, ας πούμε, που έχει η γη, έχει να κάνει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το τώρα. Όπως λέμε, ας πούμε, πρέπει να φας πάνω από 4 σαλάτες γεμάτες, ας πούμε, γαβάθες, για να αντικαταστήσεις, ας πούμε, 4 σπιρουλίνες, που θα μπορούσες με 4 σπιρουλίνες να πάρεις τα θρεπτικά συστατικά σαν να έχεις φάει 4 γαβάθες σαλάτα. Ποιος τρώει τόση σαλάτα την καθημερινά την ημέρα? Και όμως τόση ανάγκη έχει ο οργανισμός, ας πούμε, για να πάρει τα θρεπτικά συστατικά, τη χλωροφύλλη, τις πρωτεΐνες και όλα τα λιπαρά οξεία τα οποία έχει ανάγκη ο οργανισμός. Η σπιρουλίνα, ας πούμε, μια που αναφέρουμε τη σπιρουλίνα και ξεκινάμε με αυτό, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια συστηματικοί καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για πάνω από 100 θρεπτικά συστατικά, μιλάμε για πρωτεΐνες, για ωμέγα λιπαρά, χλωροφύλλη και μιλάμε για πράγματα τα οποία, φλαβονοειδή, βοηθάνε πάρα πολύ και στην αιμοσφαιρίνη, αλλά και στο να έχουμε μια καλή διασπορά των θρεπτικών συστατικών στο σώμα μας. Μπορεί να βοηθήσει άτομα που δεν έχουν μια ισορροπημένη διατροφή. Όπως είπαμε πιο μπροστά, 4 σπιρουλίνες αντιστοιχούν με πόσα πιάτα σαλάτας, έτσι. Που κάποιος δεν έχει το χρόνο να έχει ένα σωστό πρόγραμμα διατροφικό, λόγω του ότι μπορεί να έχει πολλές ώρες εργασίας, να μην προλαβαίνει να πάει στο σπίτι του καν. Επομένως, τα συμπληρώματα αυτά, όπως η σπιρουλίνα, βοηθάει πάρα πολύ στο να λαμβάνουμε αυτά τα θρεπτικά συστατικά που έχουμε ανάγκη για να ολοκληρώσουμε την ημέρα μας. Βοηθάει στην αρθρίτιδα. Επίσης, η έλλειψη βιταμίνης B12 βοηθάει πάρα πολύ στα προβλήματα αρθρητικών. Εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι και πολλές φορές έχουν προβλήματα με το κολαγόνο. Βλέπετε ότι έχουν αρχίσει να μιλάνε και οι ίδιοι ιατροί ακόμη για την έλλειψη του κολαγόνου. Για τις παθήσεις, ας πούμε, των μαλακών ιστών των αρθρώσεων. Όλα αυτά, η σπιρουλίνα με τη βιταμίνη B12, με την καλή χοληστερίνη και με την αντιφλεγμονώδη δράση της, βοηθά πάρα πολύ πραγματικά και όπως βλέπουμε και από ιστορίες υγείας, τους ασθενείς το να αντιμετωπίσουν πράγματα με προβλήματα στις αρθρώσεις. Η βιταμίνη C, η βιταμίνη Α και η Κ που προσφέρει η σπιρουλίνα βοηθάει πάρα πολύ στα επίπεδα, ας πούμε, που έχουν προβλήματα όσον αφορά την κινητικότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα και πόνους καθημερινά να επουλώνονται σταδιακά, να μπορούν να κινηθούν πιο ήσυχα. Επίσης, η σπιρουλίνα είναι ένα συμπλήρωμα που βοηθάει πάρα πολύ τις έγκυες. Βοηθάει σε άτομα με διαβήτη, αποτρέπει το διαβήτη. Ενισχύει το πάνκρεας και ιδίως σε άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ, στην καλή λειτουργία και στο συνδυασμό του ύπατος με το πάνκρεας. Συμβάλλει στην επιβράδυση της γύρασης, στην καλή ποιότητα του δέρματος και αυξάνει τα όρια της ζωής. Επίσης, είναι ασπίδα κατά του καρκίνου. Βοηθάει πάρα πολύ στο να αποτοξινωθεί το σηκώτι, όπως είπαμε. Που το σηκώτι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ολιστική ιατρική και στον βελονισμό. Λέμε ότι το σηκώτι είναι το χημείο και το εργοστάσιο του οργανισμού και γενικότερα έχει να κάνει και με την κίνηση. Ανταποκρίνεται σαν όργανο στο μυοσκελετικό σύστημα. Επομένως, ένα καθαρό σηκώτι βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε μια καλή κίνηση, μια καλή μυϊκή κατάσταση.
βοηθάει επίσης στο να έχουμε μια στη γονιμότητα, βοηθάει σε ανθρώπους με προβλήματα πεπτικού, στο στομάχι, βοηθάει στην κίνηση και γενικότερα έτσι στα καλά επίπεδα ενέργειας στο σώμα. Επίσης έχει να κάνει όσον αφορά και το σηκώτη που είπαμε, βοηθάει στην εξισορρόπηση της καλής ή κακής χοληστερίνης, αλλά και στα επίπεδα των τρασαμινάσεων στο σηκώτη. Λοιπόν, όσον αφορά επίσης τα αμινοξία που έχει η σπιρουλίνα, βοηθάει στα κύτταρα να επηρεάζουν την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Έχουμε ανθρώπους ηλικιωμένους που έχουν κάποια επίπεδα αρχικής άνοιας. Τους χορηγούμε σπιρουλίνα και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί τα αμινοξέα είναι αυτά τα οποία βοηθούν στην καλή εγκεφαλική λειτουργία, στην καλή αιμάθωση του εγκεφάλου, αλλά βοηθάνε επίσης και στην καλή επικοινωνία και στις συνάψεις μεταξύ των νευρικών ιστών. Υπάρχουν εκατομμύρια συνάψεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου έχοντας ένα καλό pH στο αίμα και μια καλή διαλυτότητα, μπορούμε να έχουμε και μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά στα επίπεδα τουλάχιστον αρχικής, αν όχι τόσο προχωρημένη σαν άνοιας. Επίσης, η λυσίνη, η κυστίνη και η σερίνη βοηθάνε στα επίπεδα των ινών των νευρικών κυτάρων, όπως είπαμε, όπως και το γλουταμινικό οξύ στην νοητική υγεία. Επομένως, άτομα που έχουν πρόβλημα πέραν του μυοσκελετικού, κάποιοι ηλικιωμένοι που παρουσιάζουν και κάποιες αρχές άνοιας, γιατί πραγματικά και αυτή είναι μια επιδημία, πανδημία θα έλεγα, των καιρών όσον αφορά το κομμάτι του κεντρικού νευρικού συστήματος, βοηθάει πάρα πολύ σημαντικά και το χορηγούμε και μαζί και με το Lion's Mane, το Cordyceps. Τώρα η σπιρουλίνα είναι ευρέως και εμείς τη χορηγούμε εδώ και χρόνια και είναι από τα πρώτα, πέραν από το γρανόδερμα που είναι 99% της σπιρουλίνας στα περισσότερα και στα κυριότερα πρωτόκολλά μας, συμμετέχει και είναι αυτή η οποία δημιουργεί ένα αλκαλικό περιβάλλον, όπως και το γρανόδερμα δημιουργεί ένα αλκαλικό περιβάλλον στον οργανισμό και μετά το φαγητό με την κατανάλωση της σπιρουλίνας μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη λειτουργικότητα στο πεπτικό σύστημα και έχει παρουσιαστεί σε ασθενείς μας όπου μετά τη χρήση της σπιρουλίνας νιώθουν πιο ανάλαφρα όσον αφορά το πεπτικό σύστημα ή κάποια δυσλειτουργία που έχουν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι η σπιρουλίνα συμβάλλει στην καλή λειτουργία του παχαίου εντέρου. Το παχαίο έντερο μπορεί να μιλάμε για γαστρεντερολογικά, για σπλαχνικά, για όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, ακόμη και για τα μυοσκελετικά, γιατί εμείς εδώ στο χώρο μας, επειδή είμαστε εξειδικευμένοι σαν κέντρο ολιστικής ιατρικής και σαν φυσικοθεραπεία, για μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η καλή υγεία του εντέρου. Δεν είναι λίγοι αυτοί, αλλά και στη βιβλιογραφία έχουν γραφτεί άρθρα εκατοντάδες, αλλά ακόμη και βιβλία, ότι το παχύεντερο το παρομοιάζουν με το δεύτερο εγκέφαλο. Υπάρχει βιβλία για το Second Brain από συναδέλφους γιατρούς και φυσικοπαθητικούς στην Αμερική που μιλάνε ότι έχουν απομονώσει το παχύεντερο στο εργαστήριο και είναι το μόνο το οποίο αυτό και ο εγκέφαλος παρουσίασαν σημάδια ζωής αυτόνομα σαν σπλαχνικά όργανα. Και επίσης λένε ότι το παχύεντερο είναι ο μεταδότης, αυτός που ουσιαστικά εξωτερικεύει αλλά και εσωτερικεύει μηνύματα του ανθρώπου με το εσωτερικό, με το σπλαχνικό αλλά και με την περιφέρεια, με τον εξωτερικό κόσμο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και ο Ιπποκράτης είπε ότι η καλή υγεία του ανθρώπου βασίζεται στην καλή
υγεία του παχαίου σεντέρου. Επίσης, η σπιρουλίνα βοηθάει στην αποκατάσταση των κυττάρων των μυϊκών ινών όσον αφορά την αποφυγή και την, το να αποβάλει τοξίνες ο οργανισμός από τους μυς. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έλεγα και πιο μπροστά στην αρχή, μια καλή θρέψη των ιστών, μια καλή διατροφή σε θρεπτικά συστατικά είναι αυτή η οποία εξουδετερώνει τις τοξίνες από το μυϊκό σύστημα. Οι τοξίνες πολλές φορές έχουν την τάση να πηγαίνουν και να κολλάνε πάνω στο μυϊκό ιστό ή στην καστέρα του μυός μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και μέσω κάποιων μυωτατικών αντανακλαστικών του μυϊκού ιστού. Και όταν επικάθονται και επικολούνται αυτές οι τοξίνες σε μια χρόνια κατάσταση, προκαλούν έντονες βραχύνσεις. Επομένως, χάνεται η σφριγγυλότητα, χάνεται η ελαστικότητα του μυ, αν υπάρχει τοξικό περιβάλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς είναι ένα κέριο σημείο που οφείλουμε να προσέχουμε και το βλέπουμε καθημερινά. Και η σπιρουλίνα βοηθάει στο να αποβάλλονται αυτές οι τοξίνες μέσα από την αποτοξίνωση που κάνει και μέσα από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως επηρεάζει θετικά το σπλήνα και τη θρολυβία αδένα. Η σπιρουλίνα με το ιόδιό της βοηθάει πάρα πολύ στα άτομα που έχουν και θυροειδή και πραγματικά η δική μας η σπιρουλίνα της DXN είναι αυτή η οποία μέσα από ειδική επεξεργασία είναι αυτή η οποία μπορούμε να τη δίνουμε άφοβα και σε άτομα που έχουν υπέρ ή υποθυριοειδισμό. Επίσης η σπιρουλίνα βοηθάει πάρα πολύ και στα παιδιά και βοηθάει στο να έχουν μια καλή αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πολλές φορές και τα παιδιά μέσα από το έντονο πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν δεν έχουν τη δυνατότητα και αυτά να ακολουθούν ένα καλό, σωστό, διατροφικό πρόγραμμα. Επίσης η σπιρουλίνα βοηθάει σημαντικά τους αθλητές στον χρόνο που χρειάζονται για αποκατάσταση αλλά και για το recovery που λέμε, για την αποκατάσταση, για την ξεκούραση, για την ανάπλαση των ιστών και για την ανάπλαση των κυττάρων μέσα στο μυϊκό ιστό, αλλά και γενικότερα για την αποκατάσταση και για την επαναφορά και για την επάνωδό τους στην αθλητική δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, οι υδατάνθρακες, τα λιπαρά και οι βιταμίνες που έχει η σπιρουλίνα βοηθάει πάρα πολύ στο ανοσοποιητικό σύστημα. Είπαμε ότι είναι προστασία κατά των ιών, αυξάνει τα όρια της ζωής και συμβάλλει στην επιβράδυνση των φλεγμονών. Ουσιαστικά η φλεγμονή δεν είναι κάτι άλλο παρά η άμυνα του οργανισμού, αλλά η φλεγμονή είναι κάτι το οποίο είναι συνήθες φαινόμενο και ουσιαστικά είναι μια αντίδραση του οργανισμού, αλλά δεν είναι εχθρός μας, είναι η φλεγμονή όταν προκαλείται πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι γιατί κάτι δεν κάνουμε σωστά. Είτε δεν κάνουμε την άσκηση, είτε δεν λαμβάνουμε σωστά τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να λαμβάνουμε και επομένως το σώμα βγάζει αυτή την αντίδραση. Τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά για το σώμα έχει να κάνει γενικότερα με την καλλιέργεια των κυανοβακτηρίων που μπορεί να καταναλώνονται από ανθρώπους αλλά και από ζώα. Η σπιρουλίνα είναι 100% αλκαλική, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και καροτίνη και χλωροφύλλη και είναι τα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι πραγματικά, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μυοσκελετικό σύστημα, στο νευρικό ιστό, στην καλή μνήμη, στην καλή διάρκεια και στα καλά επίπεδα ενέργειας στο σώμα μας. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν καταλάβουμε, ας πούμε,
τι πραγματικά θησαυρός είναι η σπιρουλίνα της DXN και ουσιαστικά σε μια ημερήσια δοσολογία 4 με 6 ταμπλέτες, ας πούμε, για τους ενήλικες. Είναι μια καλή δοσολογία και πραγματικά βλέπουμε πολύ ισχυρή αποτοξίνωση και μια ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Όπως είπαμε ότι η γη πλέον σε σχέση με το παρελθόν δεν μπορεί να δώσει αυτά τα επίπεδα βιταμινών, χλωροφύλλης και ιχνοστοιχείων, όπως και το μαγνήσιο και το κάλιο και το φόσφορο. Και ουσιαστικά όλα αυτά δημιουργούν ελλείψεις στο σώμα. Αυτές οι ελλείψεις στο σώμα μπορούν να δημιουργήσουν διάφορες παθήσεις. Επίσης, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την έλλειψη των ενζήμων. Τα ένζημα ουσιαστικά είναι βιοχημικοί μεταδότες και επικοινωνεί μεταξύ των ιστών. Είναι αυτά που προάγουν την υγεία και πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ στο πεπτικό σύστημα αλλά και στην απορροφητικότητα. Μιλάμε για έλλειψη ενζήμων που πραγματικά είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη σημερινή εποχή και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να το δούμε, εξ ολοκλήρου. Το Cordyceps επίσης είναι ένα θετικό, είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο είναι ένα μανιτάρι το οποίο το χορηγούμε, ένα μυκήλιο σαν το γανόδερμα, ας πούμε, στο κομμάτι του GL, το οποίο είναι ό,τι πιο πλούσιο σε πολυσαχαρίδες, αδενοσίνη. Υπάρχει η κορδιεκτίνη και το κορδιεκτικό οξύ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το ανοσοποιητικό σύστημα, με τον καθαρισμό του ύπατος, αλλά έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά το κομμάτι των επιπέδων των αθλητών, αλλά και στο μυοσκελετικό σύστημα και πραγματικά οι μελέτες δείχνουν μεγάλη απόδοση των αθλητών μετά από χρήση του Cordyceps. Το έχουν χρησιμοποιήσει Ολυμπιονοί και Ασιάτες, αυξάνει τα επίπεδα του ATP κατά 30% και υπάρχουν αθλητές οι οποίοι κάνανε παγκόσμια ρεκόρ μετά από τη χρήση του Cordyceps. Γενικότερα τα κύτταρα παράγουν ενέργεια στα μυτοχόνδρια. Το Cordyceps αυξάνει την παραγωγή οξυγόνου και ATP, ουσιαστικά το κλειδί αλλά και το μυστικό στην υγεία, αλλά και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι τα επίπεδα, να μπορούμε να κρατήσουμε τα επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό μας και στους ιστούς. Εκεί κρύβεται ένα μεγάλο ποσοστό της πραγματικής υγείας και πραγματικά ο άνθρωπος εκεί νιώθει και είναι θωρακισμένος. Όταν αυξάνουμε τα επίπεδα οξυγόνου, μεγαλώνει ο ρυθμός ανταλλαγής αερίων επίσης και στους πνεύμονες, που έχει να κάνει αυτό με τη μεγαλύτερη απόδοση. Όταν αυξάνεται το οξυγόνο στους πνεύμονες, αυτομάτως αυξάνονται και τα επίπεδα της απόδοσης στους αθλητές, αλλά και στους καθημερινούς ανθρώπους που μπορεί να κάνουν απλά άσκηση ή να κάνουν απλά δραστηριότητες. Βοηθάει επίσης να έχουμε ένα καλά επίπεδα, αντιοξειδωτικά επίπεδα και κατά των ελευθέρων ριζών, μια λειτουργία κατά των ελευθέρων ριζών που οι ελεύθερες ρίζες, όπως γνωρίζουμε, είναι το αιτίο της γύρασής μας, ας πούμε, και ουσιαστικά βοηθάει και στο αίσθημα της κόπωσης. Μας μεγαλώνει τα επίπεδα αντοχής και ενέργειας. Το Cordyceps επίσης έχει να κάνει με το ότι άτομα με χαμηλά επίπεδα μελατονίνης και γενικότερα με τις λειτουργίες στον ύπνο δεν μπορούν να κινηθούν. Η μελατονίνη έχει να κάνει με το κεντρικό νευρικό σύστημα και καθώς έχει να κάνει με τον υποθάλαμο, βοηθάει και επηρεάζει θετικά τον υποθάλαμο, όπου ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με την τροφικότητα των νευρικών ιστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα, την καλύτερη κυκλοφορία στις συνάψεις και στα εγκεφαλικά κύτταρα και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια καλύτερη ηρεμία και μια καλύτερη εξισορρόπηση του ορθοσυμπαθητικού σύστημα. Το Cordyceps έρχεται να επηρεάσει θετικά το ορθοσυμπαθητικό, γιατί επίσης, όπως λέμε, το ορθοσυμπαθητικό ή αυτόνομο
είναι αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για την ξεκούρασή μας, για τη δραστηριότητά μας, αλλά αυτό πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Αν αυτό δεν είναι σε μια ισορροπία, ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να ξεκουραστεί, ούτε να έχει καλό επίπεδο στο πεπτικό σύστημα, στο μεταβολισμό του, δεν μπορεί να χάσει βάρος, δεν μπορεί να μιλάμε για διατροφή, δίαιτα ή οτιδήποτε άλλο, ή για καλά επίπεδα άθλησης και απόδοσης. Επίσης, το κόρτισεψ έχει να κάνει με την αυξάνει την καλή χοληστερίνη, χοληστερόλη, αποτρέπει την αρτηριοσκλήρωση και μειώνει την πυκτικότητα του αίματος. Η πυκτικότητα του αίματος είναι ο παράγοντας ο οποίος έχει να κάνει γενικότερα με την καλή λειτουργία του pH, αλλά και με την καλή οξυγόνωση των ιστών και την καλή ποιότητα και την καλή ποσότητα οξυγόνου στο αίμα. Επηρεάζει, όπως είπαμε, το ύπαρ, που έχει να κάνει γενικότερα με την υπατήτιδα σε δεύτερο βαθμό, με την υπατήτιδα Β, έχει να κάνει με την υπατική ανεπάρκεια. Επίσης, με το κόρδισεψ έχουν γίνει στο παρελθόν μελέτες σε ασθενείς και έχουν γίνει μελέτες με πολύ θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με υπατήτιδα H, όπου είχαν μια πάρα πολύ καλή θετική έκβαση. Επίσης, ρυθμίζεται τα επίπεδα του σαχάρου του αίματος και όσον αφορά τα επίπεδα ινσουλίνης, αλλά και και τις υπογλυγενίες που μπορεί να παρουσιάζονται σε κάποιους ασθενείς. Επίσης, για το Cordyceps είπαμε ότι για την πνευματική λειτουργία, μέσα από την θρεπτικότητα που μπορεί να δώσει στο νευρικό ιστό και στους νευρώνες, μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή νοητική λειτουργία, ακόμη και σε μεγάλες ηλικίες, όπως προείπαμε, και σε ασθενείς με αρχές άνοιας ή με αρχές Αλσχάιμερ. Βελτιώνει τη λειτουργία των νεφρών και οι νεφροί στην ολιστική ιατρική έχουν να κάνουν με τα νεφροί και οι πνεύμονες, επειδή είναι τα δύο διπλά σπλαχνικά όργανα στο σώμα μας. Μιλάμε ότι είναι οι αποθήκες ενέργειας του σώματός μας και πρέπει να τα προασπίσουμε αλλά και να τα προάγουμε αλλά και να τα προσέχουμε ιδιαίτερα και να τα τονώνουμε. Το Cordyceps έχει άμεση επιρροή και στους πνεύμονες και στους νεφρούς. Βελτιώνει στομαχικές λειτουργίες, οι οποίες το στομάχι έχει να κάνει με το άνοσο σύστημα και μας αποτρέπει από τη δημιουργία διάφορων ελπών, αλλά και στις φλεγμονές στο σώμα μας. Ένας ανθρώπινος οργανισμός ο οποίος δεν έχει μια καλή οξυγόνωση μπορεί να έχει πλήθος διαφόρων φλεγμονών σε όλα τα επίπεδα του σώματος που ο ίδιος σίγουρα δεν θα γνωρίζει, οι οποίες αυτές τοπικές φλεγμονές μπορεί να επηρεάζουν οποιοδήποτε σύστημα. Πλαχνικό, αναπνευστικό, ορμονικό, τα πάντα. Έτσι, και από εκεί και πέρα έχουν γίνει και μελέτες όσον αφορά το κομμάτι το ορμονικό, αλλά και σε θέματα γονιμότητας με το Cordyceps. Είναι κάτι πραγματικά που και εγώ που το γνωρίζω εδώ και 10 χρόνια δεν έχω σταματήσει να το συστήνω αλλά και να το παίρνω εγώ. Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Και τα μυκήλια, όπως το Cordyceps, το πλήθος των πολυσαχαριτών που υπάρχουν, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε πουθενά άλλο στον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Σας πήρα μονότερμα, θέλετε να... Όχι, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλές οι πληροφορίες που λαμβάνουμε σήμερα. Ό,τι μπορώ, έτσι είναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, ναι, ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα, αυτό είναι το καλό. Ναι. Ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε σήμερα είναι τρομακτικές, είναι πραγματικά πολύ καλές. Σας ευχαριστώ και εγώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε και στο επόμενο προϊόν. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή πραγματικά και είναι κάτι το οποίο ανταποδίδω και εγώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το γνωστό σε όλους μας γανόδερμα. Έτσι. Το γανόδερμα, έτσι.
Πολύ ωραία. Το γανόδερμα που από εκεί ξεκίνησαν όλα, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά είναι. Πραγματικά είναι κάτι εκπληκτικό. Το γανόδερμα είναι αυτό που έφερε η DXN και το γνωρίσαμε και εμείς. Είναι αυτό που έτσι έχει αλλάξει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, ας πούμε, το πώς το καλλιεργεί η DXN και πραγματικά με την μοναδική πιστότητα, πιστοποίηση και με τη μοναδική καλλιέργεια παγκοσμίως μέσα από τον κύριο Dr. Lim. Είναι αυτό το οποίο έχουμε φτάσει να έχουμε μοριακά και βιολογικά επίπεδα όσον αφορά την αποδοτικότητά του να έχουν πιάσει στο μέγιστο. Δεν είναι τυχαίο που το λένε ο βασιλιάς, ας πούμε, των βοτάνων. Πραγματικά είναι ο βασιλιάς των βοτάνων. Τι να πούμε απ' όλα, τι να πρωτοποιείς, χρειάζεται μέρες να μιλάς για το γανόδερμα. Εμείς το δίνουμε το συστήνουμε στους ασθενείς μας, γιατί ουσιαστικά είναι ένα πρώτο βήμα στο να σκανάρει, στο να αποτοξινώσει, στο να σκανάρει, στο να κάνει μια διάγνωση. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί μέσα στο σώμα σαρωτικά, το γανόδερμα. Ουσιαστικά κάνει ένα πρώτο έλεγχο μέσα από τις πρώτες εβδομάδες. Τα κύτταρα ελέγχονται για τοξίνες και αδράνεια. Οι περισσότερες κυταρικές βλάβες υποδεικνύονται και είναι κάτι το οποίο αυτό πηγαίνει και πουλώνει στις κυταρικές βλάβες που γίνονται, έτσι, και υποδεικνύονται μέσα από τον οργανισμό. Με την χορήγηση και του γανοδέρματος αλλά και των άλλων συστατικών, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών μας αλλά και από τις ιστορίες υγείας που έχουμε και με τους τρόπους ελέγχου και αξιολόγησης που έχουμε εμείς, είτε είναι βελονισμός, είτε είναι νευρορεφλεξολογία, είτε είναι ρεφλεξολογία, βλέπουμε διαφορά στην αντίδραση, στη μείωση, αλλά και στην κλιμάκωση του πόνου μέσα από την... Αυτά όλα βέβαια δεν μπορούν να γίνουν από τη μία εβδομάδα στην άλλη, μπορεί ακόμη από τον ένα μήνα στον άλλον. Έχουμε παρατηρήσει ασθενείς που να είναι τις πρώτες μέρες μετά την πρόσληψη του γανοδέρματος ή άλλων θρεπτικών συστατικών ή άλλων σκευασμάτων της DXN, να βγάζει μια αντίδραση ο οργανισμός και να βγάζουν μια αντίδραση. Η ασθενή είναι ένα φόβο, κάτι είναι λογικό, μια άμυνα. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο, όπως λέει και σε όλα τα σεμινάρια, σε συνέδρια ο Dr. Lim, δεν είναι αυτό που το κάνει το προϊόν. Είναι το ερέθισμα που δίνει, αλλά το κάνει την αντίδραση ο οργανισμός. Έτσι, ο οργανισμός, ακόμη και στη φυσικοθεραπεία, μπορεί κάποιος το πρώτο χρονικό διάστημα να πάει χειρότερα, να βγάλει αντίδραση το σώμα που λέμε, πολλές φορές λέμε, η αντίθετη δράση. Έτσι, μια αντίδραση στη συμπτωματολογία ή μια αντίδραση στη θεραπεία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το γανόδερμα, όχι βέβαια πάντα, αλλά ουσιαστικά είναι μια υπουλωτική διαδικασία, αυτό που κάνει μέσα στο σώμα το γανόδερμα, που δεν μπορεί να κρατήσει από μια στιγμή στην άλλη. Οι πολλοί ασθενείς με ρωτάνε πόσα σκευάσματα θα πρέπει να παίρνω ή για πόσο καιρό. Εμείς το έχουμε βάλει μόνιμα στη ζωή μας και δεν έχει να κάνει με τον καιρό ή με τα κουτιά που θα πάρεις. Έχει να κάνει με το πόσο χρονικό διάστημα πραγματικά πρέπει να το έχεις μέσα στη ζωή σου για να αρχίσεις να βλέπεις αποτελέσματα. Τίποτα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είτε ακολουθείς την ολιστική ιατρική, είτε τη θεραπευτική ιατρική μέσα από τα βότανα. Ένα δεύτερο στάδιο μετά του γανοδέρματος είναι ο καθαρισμός και η αποτοξίνωση. Ενώ στην αρχή μπορεί να κάνουμε ένα σκανάρισμα του οργανισμού, μία ανίχνευση, είναι αυτό που μπορεί να κάνει το σώμα μέσα από τον καθαρισμό και την αποτοξίνωση. Μιλάμε ότι εδώ δημιουργεί ένα εξισορροπιστικό αποτέλεσμα. Έτσι, τα κύτταρα ελέγχονται για τοξίνες και αδράνεια. Οι περισσότερες από τις κυταρικές βλάβες υποδεικνύονται από ενδείξεις σε εξωτερικό και εσωτερικά όργανα. Το γανόδερμα των 90 ημερών, το RG, που λέμε βοηθάει στην ανίχνευση,
τριμμένων ασθενειών, αλλά και στην εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση είναι η ομοιόσταση που λέμε και στην ολιστική ιατρική. Εξισορροπιστικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυτό το οποίο φέρνει σε μια λειτουργία, σε μια ισορροπία τα φυσικά, τα σπλαχνικά όργανα, τα φυσικά όργανα, αλλά και αυτό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει ο κάθε ένας να έχει την υπομονή, έτσι, στο χρόνο, αλλά και στο να το βάλει, να βάλει τα προϊόντα στη ζωή του και να παρακολουθεί βήμα-βήμα τις αντιδράσεις. Είναι πραγματικά φανταστικό αυτό που θα νιώσει με το σώμα του, να βλέπει να αποτοξινώνεται και να αποθεραπεύεται. Τίποτα δεν γίνεται από την μία στιγμή στην άλλη και τίποτα δεν απελευθερώνεται από το σώμα μέσα από αντίδραση. Έτσι, τίποτα δεν γίνεται μέσα από αντίδραση. Μπορεί κάποιος πόνος να υποχωρήσει μέσα από πόνο και μπορεί οι τοξίνες να φύγουν μέσα από την τοξικότητα που θα αποβάλει ο οργανισμός μέσα από το σκανάρισμα που θα κάνει το γανόδερμα. Αυτή είναι η αντίδραση που λέμε στην ολιστική ιατρική. Μετά το πέρας της αντίδρασης, επαναφέρουμε ουσιαστικά πάλι, επανέρχεται ο οργανισμός στα κανονικά επίπεδα, αλλά οι δοσολογίες θα πρέπει ουσιαστικά να πηγαίνουν κλιμακωτά από λίγες σε περισσότερες κάψουλες και από εκεί και πέρα πάλι να γίνεται ένας κύκλος, να χαμηλώνουμε πάλι και ξανά να αυξάνουμε τη δοσολογία. Θα πρέπει να γίνεται ένας σπυροειδής, θα τον έλεγα, κύκλο όσον αφορά τη δοσολογία, γιατί πρέπει πάντοτε να μένει, να μένει σε επαφή και να μένει σε υποστήριξη ο οργανισμός από τα προϊόντα. Έτσι, δεν γίνεται τίποτα εάν παρατήσουμε το στάδιο όλο αυτό στη μέση. Η αναζωογόνηση και η ανάπλαση και η αναδόμηση των ιστών είναι αυτός ο απότερος σκοπός που μπορεί να πιάσει 2 έως 2 χρόνια. Σε αυτή τη φάση μέρη του σώματος που έχουν υποστεί τραυματισμούς ή ζημιές επουλώνονται και αναδομούνται. Η αναδόμηση είναι μια κατάσταση η οποία κρατάει και αυτή καιρό. Ουσιαστικά η φλεγμονή είναι μια αντίδραση σε μια δυσλειτουργία του φόνου, του σώματος, των ιστών, σε μια δυσλειτουργικότητα που αυτή για να επανέλθει χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται κάτι από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ποτέ δεν πολεμάμε, δεν κάνουμε πόλεμο στη φλεγμονή, δεν είναι εχθρός. Είναι κάτι το οποίο είτε με ολιστική ιατρική, είτε με τη θεραπευτική διατροφική πρέπει να πάμε και να επουλώσουμε το σώμα. Αλλά με καρτερία και υπομονή πάντοτε. Ουσιαστικά οι βλάβες όλες αυτές έχουν να κάνουν με την έλλειψη των θρεπτικών συστατικών, με τους τραυματισμούς που δημιουργήσαμε στο σώμα. Άρα έτσι πρέπει να γίνει η αντίθετη δράση, να επουλώσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες μας έφεραν εδώ για να αντιδράσει έτσι το σώμα. Και απόρρια των ελλείψεων του σώματος είναι ο πόνος, είναι όλα τα συναφή, έτσι, συμπτώματα, ας πούμε, πονοκέφαλη. Το στρες επίσης μπορεί να είναι μια απόρρια, το ότι ο άνθρωπος δεν λαμβάνει και δεν έχει μια καλή ορθομοριακή, μια καλή σωστή διατροφή όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, και αυτό μπορεί να δημιουργεί μόνιμη ανησυχία. Αυτή η μόνιμη ανησυχία μπορεί να ανεβάσει και τα επίπεδα του στρες και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος στρες ανεβάζει τη φλεγμονή, η φλεγμονή ανεβάζει το στρες και δεν έχουμε καλή υγεία. Επομένως, σκανάρισμα, επούλωση και αναδόμηση είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας προσφέρει το γανόδερμα, και δρά τόσο σοφά μέσα στο σώμα, ας πούμε, πραγματικά είναι κάτι εκπληκτικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ομοιότου που να δημιουργεί μια τέτοια συνθήκη ομοιόστασης που λέμε, έτσι, στη φυσική ιατρική εξισορρόπησης. Αυτός είναι και ο απότερος σκοπός του γανοδέρματος. Ουσιαστικά το γανόδερμα, που από τη λέξη του έχει να κάνει με το γυαλιστερό, έχει να κάνει με την ανική εμφάνιση, έχει να κάνει με τη σωματική δύναμη, την ηρεμία του νου, την υγεία.
έτσι και αυτό φαίνεται όσον αφορά και τη λάμψη που εκπέμπει ο άνθρωπος, όσον αφορά την καλή υγεία. Η εξίδωση των κυττάρων ουσιαστικά εμποδίζεται και η γύρανση των κυττάρων καθυστερεί. Ουσιαστικά αυτή η γύρανση των κυττάρων είναι που δημιουργεί και τη δυσλειτουργία στον οργανισμό. Το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται σε όλα τα επίπεδα, καθώς περνάμε σε αυτή τη διαδικασία της επούλωσης με το γανόδερμα. Τώρα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, όσον αφορά τη βιοχημεία του σώματος και τα προϊόντα, είπαμε αρκετά. Είπαμε αρκετά πράγματα, ναι. Ναι, είναι μια πολύ ωραία παρουσίαση που είχαμε κάνει στο δίκτυο έτσι, με τον κύριο Κουταλά, όσον αφορά τη βιοχημεία. Η βιοχημεία του σώματος είναι άρτια όταν το σώμα προσλαμβάνει, τα θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι ουσιαστικά τα όπλα και τα εργαλεία για να γίνει αυτή η ρύθμιση. Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού μας βασίζονται σε χημικές αντιδράσεις. Από την ώρα που, αυτό που λέγανε, που βάζουμε την τροφή στο στόμα, αρχίζει η πέψη και η επίδραση μέσα από την επίδραση του σάλιου και γενικότερα με την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μέσα από το λεπτό έντερο και τη διασπορά τους μέσα από το αίμα σε όλους τους ιστούς. Αλλά το κατά πόσο αυτή η διαδικασία είναι ωφέλιμη έχει να κάνει με το τι βάζουμε στον οργανισμό, έχει να κάνει με όλα αυτά που προείπαμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι λειτουργεί το σώμα. Όλα έχουν νομίζω να μας κάνουν... έχετε... Ορίστε. Όλα έχουν να κάνουν με βιοχημικές αντιδράσεις και η ποιότητα της τροφής βέβαια που βάζουμε έχει να κάνει και με την καλή υγεία και με όλα αυτά που είπαμε. Τώρα μιλήσαμε για 2-3 έτσι... Η εταιρεία έχει πάρα πολλά, όλα τα προϊόντα είναι εκπληκτικά. Επικεντρώσαμε τώρα σε αυτά τα προϊόντα τα οποία κατά κόρον εμείς συνιστούμε, έτσι προτείνουμε στους ασθενείς μας να κάνουν ένα ξεκίνημα, μια πρώτη αρχή για να βοηθηθούν και να βοηθήσουν τον οργανισμό τους να έχει μια καλύτερη υγεία αλλά και να αντιμετωπίζουν έτσι είναι τα μεσολογικά του προβλήματα με πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Εάν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στους λεμφαδένες, θα μπορούσε να πάρει κάποιο από τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής έτσι ώστε να τον βοηθήσει? Ναι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λεμφαδένες θα πηγαίναμε σε κάποια δοσολογία όσον αφορά το... Η σπιρουλίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το νόνι βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τη δράση του τάφλου των κυττάρων και οι λεμφαδένες και το λεμφικό σύστημα δραστηριοποιούνται μέσα από τον αμυντικό σύστημα του τάφλου των κυττάρων. Θα συνιστήσω σε αυτόν τον ασθενή να πάει σε ένα πρωτόκολλο σπιρουλίνα, γανόδερμα και νόνι οπωσδήποτε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω μάθαμε αρκετά πραγματάκια σήμερα από εσάς, κύριε Βογιατζή, και ήταν μια υπέροχη παρουσίαση με αρκετή πληροφορία. Ο κόσμος νομίζω ότι την έχει λατρευτεί και να σας πάρα πολύ με όλη αυτή την πληροφορία. Προσπάθησα όχι, όχι, νομίζω ήταν κατάλληλη. Κράτησαμε τις απαραίτητες σημειώσεις. Και να καλύψω πράγματα όσο μπορώ. Σας ευχαριστώ εγώ. Πολύ ωραία. Και θα χαρούμε να σας έχουμε σε ακόμη ένα webinar μελλοντικά.